Η ελλείψη στα φάρμακα από τα πιο απλά και συνηθισμένα σκευάσματα μέχρι τα πιο δυσέβρετα και εξειδικευμένα ταλαιπωρούν ασθενείς και γονείς. Αν και οι ελλείψεις είναι πολλές, χρόνιες και ανακυκλώνονται, δηλαδή είναι χρόνια νόσος. Ωστόσο, οι πρωτόγνωρες ελλείψεις στα πλέον κοινά φάρμακα, αντιβιωτικά, αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντιβυγικά, εισπνεώμενα, με το πρόβλημα να εμφανίζεται ακόμα πιο έντονο στα παιδιατρικά φάρμακα, βγήκε στα πρωτοσέλιδα. Ακόμα και τώρα, βασικά αντιβιωτικά λείπουν και είναι πρόβλημα. Ταυτόχρονα, τσίμπησαν και οι τιμές φαρμάκων, που είναι εκτός λίστας 10-15%. Βλέπουμε λοιπόν πως ο καπιταλισμός κάνει το θαύμα του και βάζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να αναζητούν απεγνωσμένα τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Η σύψη του καπιταλισμού όμως δεν θεραπεύεται. Απλά όλο και περισσότερο διευρύνεται, αποκαλύπτεται η βαρβαρότητά του. Γιατί πώς εξηγείται, ενώ η επιστήμη, η τεχνολογία και η παραγωγικότητα στη βιομηχανία σημειώνουν καθημερινά τεράστια πρόοδο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής φαρμάκων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες παντού. Όμως, το φαινόμενο των ελλείψεων στα φάρμακα όχι μόνο να μην αντιμετωπίζεται, αλλά αντίθετα να επιδεινώνεται στην Ελλάδα, αλλά και σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτή η αντιφατική πραγματικότητα? Το πρόβλημα δεν είναι ούτε πρόσκαιρο, ούτε συγκυριακό, ούτε οφείλεται σε ορισμένες τρευλώσεις που μπορούν να διορθωθούν ώστε να έχουμε εύρυθμη και υγιή, όπως λέτε, λειτουργία της αγοράς. Αντίθετα, αποτελεί γέννημα θρέμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που αντιμετωπίζει όλα τα αγαθά, ανάμεσά τους και το φάρμακο, ως εμπορεύματα, τα οποία υπόκεινται στην επιχειρηματική δραστηριότητα με κριτήριο το κέρδος. Αυτή είναι η αλήθεια και με αδιάψευστο τρόπο το επιβεβαιώνουν και τα ίδια τα στοιχεία. Η φαρμακευτική δαπάνη στους κρατικούς προϋπολογισμούς στη δεκαετία 2009-2018 από 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε, στην κυριολεξία έπεσε, στο 1, δις. Μείωση 62,7%. Και σε αυτή τη δεκαετία πέρασαν όλες οι κυβερνήσεις. Μάλιστα, υπήρξε η ίδια επιχειρηματολογία από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ως κυβερνήσεις ή και ως αντιπολίτευση για μείωση της σπατάλης ή για αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας ή για νοικοκύρεμα και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το άλλο θύσας. Αλλά και στο σκάνδαλο Νοβάρτης ακριβώς τα ίδια αστικά κόμματα διεκδικούσαν το ποιο συνέβαλε πιο αποτελεσματικά στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των δαπανών των ασθενών για φάρμακα. Γι' αυτό η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών από 9% που έπρεπε να είναι, έχει εκτιναχτεί 30-40%. Το 2021 η συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη ήταν συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ασφαλιστική εισφορά δίνεται, πληρώνουν και επιπλέον βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αυτό έχετε καταφέρει. Φαίνεται καθαρά ότι όσο τα φάρμακα και τα εμβόλια αποτελούν χρυσοφόρα εμπορεύματα της καπιταλιστικής βιομηχανίας, έρευνας, παραγωγής και διακίνησης, μόνιμα κερδισμένοι θα είναι οι φαρμακοβιομήχανοι και μόνιμα χαμένοι θα είναι οι λαοί και οι ανάγκες τους.
είτε ψάχνοντας φάρμακα χωρίς να βρίσκουν αυτά που χρειάζονται, είτε για αυτά που υπάρχουν να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ή ακόμα οι πετσοκομμένες συντάξεις που έχετε εξασφαλίσει όλοι σας να τους οδηγούν να μην μπορούν να αγοράσουν όλα τα φάρμακα που χρειάζονται, αλλά να κάνουν επιλογή στα πιο βασικά. Παραδείγματα πολλά. Στο φαρμακευτικό τμήμα του νοσοκομείου Μεταξά στον Πειραιά, επιφορτισμένο με τις παραγγελίες φαρμάκων, την καθημερινή διάθεση φαρμάκων σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, με τον έλεγχο και την παρασκευή όλων των άσυπτων διαλυμάτων χημειοθεραπείας, αδιάλειπτα όλες τις ημέρες του χρόνου. Όμως, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, είναι υποστελεχωμένο. Αποτέλεσμα, ήρθε στιγμή, μέρες που διέκοψε τη λειτουργία του αφού νόσησε από COVID ο μοναδικός φαρμακοποιός. Δημιουργήθηκαν οξύτατα προβλήματα σε όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ακύρωση θεραπείων, δυσχερής χρέωση φαρμάκων, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία εκατοντάδων καρκινοπαθών. Αν δεν υπήρχαν οι πιέσεις από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων του νοσοκομείου και φορέων του Πειραιά και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, δεν ξέρω αν θα γινόταν κάτι. Αλλά αυτό που ξέρουμε καλά είναι ότι το οργανόγραμμα ορίζει πρόσληψη 3 μονίμων φαρμακοποιών, 2 βοηθών φαρμακοποιού, ενός παρασκευαστή και ενός διοικητικού υπαλλήλου. Και φυσικά, κυρία Υπουργέ, στην ερώτηση του ΚΚΕ δεν έχετε απαντήσει ακόμα, ούτε στις ερωτήσεις για το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο της Νίκαιας, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Πειραιά, που εξυπηρετεί ασθενείς όχι μόνο του Πειραιά, αλλά από, από τη Δυτική Αττική και στις εφημερίες επήγοντα περιστατικά από τα νησιά και την Πελοπόννησο. Όμως, από τις 1.685 οργανικές θέσεις, περίπου 300 είναι κενές, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους και επικίνδυνες για τους ασθενείς. Το ίδιο ισχύει και με το κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Τζανίου Νοσοκομείου που προωθείται, αν και είναι το μοναδικό παιδοψυχιατρικό τμήμα για ηλικίες έως 14 ετών σε Δυτική Αττική, Πειραιά και Αιγαίο. Το τμήμα αυτό λειτουργεί από το 1983, ακόμα και Σαββατοκύριακα, και εξυπηρετεί πάνω από 1.000 περιστατικά ανά έτος. Θα μπορούσα να αναφερθώ και στα προβλήματα στα κέντρα υγείας Αλαμίνας, Νίκαιας, Κερατσίνη, τον Νίκο του Ναύτη και άλλα, αλλά και για το γυροκομείο της Ντροπής στον Κορδαλό με τις φρικιαστικές αποκαλύψεις και άθλιες συνθήκες, γιατί και η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι εμπόρευμα. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι η δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόνοια για το λαό νοσεί σοβαρά. Γιατί η πολιτική και το ενδιαφέρον όλων των κυβερνήσεων είναι για τους εμπόρους του πόνου και την εξασφάλιση της κερδοφορίας τους. Ωστόσο, λύση υπάρχει, προκειμένου το φάρμακο να είναι δωρεάν για το λαό, για κάθε ασθενή την ώρα που το χρειάζεται. Λύση είναι η δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα φαρμακοβιομηχανίας στο πλαίσιο του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας το πολυάριθμο και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού του κλάδου στο πλαίσιο μιας άλλης ανάπτυξης που θα καθορίζεται από τις λαϊκές ανάγκες και όχι βέβαια τα κέρδη των φαρμακοβιομηχάνων και μεγαλεμπόρων. Να γιατί καλούμε το λαό και η πρόσβαση στο φάρμακο και συνολικά στη δημόσια υγεία και περίθαλψη και πρόνοια να είναι ένα βασικό κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες εκλογές, ενισχύοντας το ΚΚΕ.